πώς έχετε απατήσει τις σχέσεις σας? Αν έχω απατήσει τις σχέσεις μου, α, αυτό δεν αφορά κανέναν. Γιατί να με δίνουν 30 χρόνια μετά, δεν λέει. Παλιά λέμε. Όχι ποτέ. Ήσασταν πιστός. Πάντα. Σας έχουν απατήσει? Σίγουρα. Το έχετε μάθει? Μια φορά νομίζω το έμαθα, ναι. Πώς αντιδράσατε? Μα ψύχρεμα, γιατί θα μπορούσα να το είχα κάνει κι εγώ οπότε. Βέβαια, δεν έχετε κρύψει όμως ότι δεν έχετε κάποιο πρόβλημα με τη δουλειά, θα δουλεύετε και πορτιέρι. Βεβαίως. Έχω δύο παιδιά που πρέπει να τα μεγαλώσω. Οπότε δεν έχω θέμα. Δηλαδή, αν αύριο μείνω άνεργος, θα πάω και σερβιτόρος. Δεν είναι ντροπή. Έχετε χρειαστεί να κάνετε άλλες δουλειές πέρα από τα μαγαζιά που ξέραμε για να ζήσετε? Σαφώς έχω δουλέψει και πορτιέρις, έχω νοικιάσει ομπρέλες σε παραλία, έχω πάει οικοδομή, έχω πάει σίδερα, πιο μικρός έτσι. Ναι, έχω κάνει πάρα πολλά. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε συνέχεια μου κατάθλιψη, έχουν κατάθλιψη. Όχι, δεν έχω χρόνο για να πάθω κατάθλιψη. Θεωρώ, παρόλο που η κατάθλιψη είναι μια σύγχρονη νόσος, θεωρώ όμως ότι όταν πρέπει να βάλεις φτερά στα πόδια σου και να κάνεις τρεις δουλειές για να συντηρηθείς, mm-hmm. να συντηρήσεις ό,τι έχεις με κόπο αποκτήσει, αν έχεις παιδιά κτλ. Δεν προλαβαίνεις να κάτσεις να φιλοσοφήσεις και να πάθεις κατάθλιψη. Παιδιά, πόσο σωστή η τελευταία του λέξη θα ξεκινήσω.